αυτό που ζω σήμερα, οι φωτογραφίες που παίρνω, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο, τουλάχιστον εδώ, στα μέρη μου. Καλά, γενικά δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο βασικά. Τρελή κεραυνή. Και όχι κάθετη, βλέπετε τι γίνεται. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο από το χωριό Δρακέι. Βρίσκομαι στο πυροφυλάκιο, ναι. Είναι δεξιά από το χωριό, δηλαδή προς το καλό. Βλέπετε τι γίνεται πίσω, έχω έρθει για φωτογραφίες. Δείτε πως βγαίνουν οι φωτογραφίες των κεραυνών που βλέπετε σε Instagram και Facebook. Και αν δεν με ακολουθείτε εκεί, ακολουθήστε με. Και... απολαύστε. Ρυθμίζω την κάμερα, δείτε τι γίνεται. Ρυθμίζω την κάμερα για να πάρω φωτογραφίες ή έστω προσπαθώ μες στα σκοτάδια. Μακάρι να μπορούσα να βγάλω όλη τη διαδικασία βίντεο, αλλά χρειάζεται σκοτάδι, ρυθμίσεις, αναλόγους κεραυνούς, είναι πολλά. Ωρε φίλε. Λοιπόν, αφήνω την κάμερα στο παράθυρο, δεν ξέρω αν με βλέπετε, σίγουρα βλέπετε το παράθυρο και την κάμερα. Αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια μου απόψε, παιδιά, είναι απίστευτο. Δείτε εδώ απλό βίντεο με την κάμερά μου, όχι αυτή που βγάζω φωτογραφίες, με την παλιά μου Canon. Δείτε τι γίνεται, το χωριό Δρακέι είναι εκεί αριστερά, βλέπετε τα φώτα. Αυτός ο κεραυνός που είδατε τώρα έχει μια κατεύθυνση ανάμεσα Ικαρία και Χίο, για να καταλάβετε. Αυτός έπεσε στην Ικαρία, ας πούμε, κοντά. Το φωτάκι που βλέπετε εκεί δεξιά είναι ο... στον κάμπολο, συγγνώμη. Είναι ο... ωραί φίλε. Ο κάβος του ποταμιού. Το ποτάμι. Κοιτάξτε, αυτό το φωτάκι που βλέπετε τώρα είναι ένα καράβι. Δείτε εδώ, θα φέξει τώρα, θα παίζει ο κεραυνός. Βλέπετε το καράβι, ακούγεται κιόλας, περνάει γυαλό. Ο ήχος είναι πραγματικός που ακούτε τώρα, δεν είναι φε. Ωραία, τι γίνεται. Εκεί είναι το καρλόβες που βλέπουμε τώρα. Ωραία, τώρα θα γυρίσουμε, θα σταματήσω εδώ το χωριό να βγάζω και η Ικαρία και θα πάμε προς το καρλόβες να βγάλουμε. Το τοπίο μαγευτικό και άγριο όπως βλέπετε. Είναι αδύνατο να τα πιάσεις όλα.